μέτωπο της Ροζάβας. Δεν έχουμε καμία διάθεση εδώ να διαδηλώσουμε εναντίον διαφορετικών πραγμάτων. Ήρθαμε εδώ γιατί υπάρχει ένα σπίτι εδώ, σπίτι του δολοφόνου που έχει κάνει γενεκτονία των Πόντιων, των Αρμένιων και σήμερα συνεχίζει και 100 χρόνια γενεκτονία εις βάρος των Κούρδων πολιτών, αμάχων. Ήρθαμε εδώ να διαδηλώσουμε ότι βρισκόμαστε εδώ σήμερα, στέλνουμε τα χαιρετίσματα στους αδερφούς μας που πολεμάνε στο μέτωπο. Γέπαιζε και παίγεται. Και θέλουμε να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνοι τους. Και να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι αυτό το δολοφονικό σπίτι που είναι εδώ, που είναι γεννήτρια του Κεμάλ, που έχει βαμμένα χέρια με τα αίμα των διάφορων λαών, να καταλάβουν ότι μέχρι να φύγουν από τα εδάφη του Κουρδιστάν, είτε είναι Τούρκοι, είτε είναι Ιράκ, είτε είναι Συρία, είτε είναι Πέρση. Και θα αντιστεκόμαστε μέχρι αυτοί οι άνθρωποι, οι εισβόλεις, οι βάρβαροι, να εγκαταλείψουν τα κουρδικά εδάφη. Και μία άλλη φορά τους εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας, την οργή μας απέναντι αυτό το δολοφονικό κράτος. Γιατί ο σκοπός, το τουρκικό κράτος και το Ερντογάν δεν είναι να εισβάλλει στα κουρδικά εδάφη. Έχει εισβάλλει στα κουρδικά εδάφη να γίνει μια εθνοκατάρση του κουρδικό λαό. Να αλλάξει δημογραφική περιοχή. Να φέρουν με άλλους ανθρώπους για να διωχθούν οι Κούρδοι από εκεί. Όπως ξέρετε και όλοι, εδώ και 5 χρόνια ο κουρδικός λαός στην Ροζάβα έχει δημιουργήσει μια αυτόνομη δημοκρατική περιοχή. Δεν ζουν μόνο οι Κούρδοι εκεί. Εκεί ζουν και Χριστιανοί και Αρμένοι και είναι μια περιοχή με τον ενότητα των λαών, με την συμπαράσταση, αλληλεγγύη και συμφιλίωση και ειρήνη των λαών.